Ακολουθώ την πρώτη δημοτικού. Χάσαμε τη γάτα. Θυμάσαι που τα παιδιά έβλεπαν καραγκιόζι και βγήκε μια γάτα που κυνηγούσε έναν παπαγάλο και έσκισε το πανί και τα παιδιά έψαχναν τον παπαγάλο γιατί ήταν ο παπαγάλος της Ιωάννας. Όμως, πού πήγε η γάτα? Για να δούμε τι λέει η Ιωάννα. Βρήκαμε τον παπαγάλο, αλλά χάσαμε τη γάτα. Πού είναι η γάτα? Νάτι, στο δρόμο. Α, ένα μηχανάκι. Γάτα, πρόσεχε. Τρέχα γρήγορα. Χώθηκε μέσα στη χαρτοσακούλα. Σκόρπισε και τα λάχανα. Πάλι θάλασσα τα έκανε. Ουφ, πάλι θάλασσα τα έκανε η γάτα, αλλά τουλάχιστον γλίτωσε από το μηχανάκι. Το μηχανάκι. Και καινούριο γράμμα μαθαίνουμε λοιπόν σήμερα. Μαθαίνουμε το χ. Βλέπεις, μηχανάκι. Όπως πρόσεχε. Έχει χ. Πρόσεχε. Μαθαίνουμε λοιπόν το χ. Κεφαλαίο και μικρό. Είδαμε άλλες λέξεις με χ. Το λάχανο. Το λάχανο. Η γάτα σκόρπισε τα λάχανα. Το λάχανο έχει χ. Και η χαρτοσακούλα. Η γάτα μπήκε μέσα στη χαρτοσακούλα. Ξεκινάει από χ. Και το αχλάδι έχει χ. Αχλάδι. Πάμε λοιπόν στο τέλος του μαθήματος, στο βιβλίο σου στη σελίδα 57, να διαβάσουμε το ποίημα του Μανάβη. Τι να λέει εδώ? Για να το διαβάσουμε μαζί προσεκτικά, γιατί είναι λίγο μπερδεψιάρικο. Νάχανα, τι νάχανα, νάχανα τα λάχανα. Αχ, με τόσα χάχανα, έχασα τα λάχανα. Πόσα χ έχει εδώ? Λάχανα, χάχανα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα από την αρχή. Νάχανα, τι νάχανα. Πού είναι τα χ εδώ? Νάχανα, εννοεί να έχανα. Τι να έχανα. Νάχανα, τι νάχανα. Κι άλλο χ. Νάχανα, τα λάχανα. Χ. Αχ. Να το αχ έχει χ. Αχ, με τόσα χάχανα. Πού η λέξη χάχανα έχει δύο χ. Χα και ξανά χα. Αχ, με τόσα χάχανα. Έχασα χ τα λάχανα. Έχει πάρα πολλά χ αυτό το ποίημα. Αυτό ήταν το μάθημά σου για σήμερα. Θα σε δω στο επόμενο μάθημα.